Χαίρετε αγαπητοί και σεβαστοί φίλοι της εκπομπής. Χαίρετε Χριστό αδελφοί και όλοι εκείνοι που παρακολουθείτε τις εκπομπές μας. Σήμερα με τον κύριο Χριστοδούλου, τον οποίον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα κύριε Τζακλή και από μένα. Και ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε κάθε φορά. Να είστε καλά, η τιμή είναι δική μας. Λέμε κάποιες κουβέντες και να προβληματιζόμαστε στα μεγάλα γεγονότα της πίστεώς μας. Και νομίζω να βοηθάμε και με αυτόν τον τρόπο τους αγαπητούς ακροατές και τηλεθεατές. Έχετε δίκιο. Όσο μπορούμε και με τις λίγες δυνάμεις που διαθέτουμε κι εμείς. Διότι η εποχή μας είναι τόσο πεζή και τόσο είμαστε στραμμένοι στα υλικά πράγματα που φεύγει η ζωή μας χωρίς να το καταλάβουμε και κάποτε θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού να κάνουμε απολογισμό των πράξεών μας και να δούμε πόσα λίγα θησαυρίσαμε για τον ουρανό. Συνήθως θησαυρίζουμε για τη γη. Αλλά αυτά θα μείνουν εδώ. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, σήμερα θα συνεχίσουμε, αγαπητοί φίλοι, την τρίτη εκπομπή για την Παναγία μας. Στις δύο προηγούμενες έχουμε πει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, έχουμε μιλήσει για τους προφήτες. Τη γέννηση της Θεοτόκου, την προφήτευση της Θεοτόκου από την Παλαιά Διαθήκη, όλες αυτές τις προφητείες. Και σήμερα τις προτυπώσεις διαφόρων γεγονότων της Παλαιάς Διαθήκης για το πρόσωπο της Θεοτόκου. Μάλιστα. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με τον. Σήμερα το θα προχωρήσουμε λίγο σε γεγονότα που δεν είναι πάρα πολύ γνωστά. Σε γεγονότα που γιατί, δεν είναι γνωστά. Μπορούμε να πούμε βεβαίως αρκετά για τον Ευαγγελισμό, για αυτό το ναι της Θεοτόκου το οποίο άλλαξε τον κόσμο, γιατί με αυτό το ναι ήρθε στον κόσμο ο Χριστός. Όπως επίσης για τα γεγονότα των Χριστουγέννων που είναι λίγο πολύ γνωστά. Βέβαια. Ένα πράγμα μπορούσαμε να πούμε, κάτι που δεν ξέρει πολύ ο κόσμος, ότι αυτό το αστέρι που οδήγησε τους μάγους από την Περσία στην Ιερουσαλήμ, με αστρονομικά δεδομένα δεν μπορεί να ερμηνευτεί η συμπεριφορά του, διότι δεν μπορεί να είναι ένα φυσικό ουράνιο σώμα να λάμπει τόσο κοντά και να τους οδηγεί, αλλά και να μην κάνει καθόλου την κίνηση που κάνουν όλοι οι αστέρες. Ναι, το έχουμε πει πρόπερση. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη. Ήταν αποκλειστικά στο αστέρι της Βηθλεέμ. Μα σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη, το αστέρι αυτό ήταν ένα θεϊκό σημάδι, ένας άγγελος υπό μορφή αστέρος. Τώρα θα πούμε, να συνεχίσουμε. Ένα σημείο που πρέπει να σταθούμε είναι το γεγονός που έγινε όταν ο Ιησούς ήταν 12 ετής. Μας λέει το Ευαγγέλιο ότι κάθε χρόνο στη γιορτή του Πάσχα συνήθιζαν ο Ιησούς μαζί με τον Ιωσήφ και τη Μαρία να πηγαίνουν στην Ιερουσαλήμ, να περνάνε εκεί τις μέρες του Πάσχα και να επιστρέφουν. Μάλιστα. Όταν είχε γίνει 12 ετής ο Ιησούς, πήγανε μαζί με άλλα συγγενικά πρόσωπα στα Ιεροσόλυμα και όταν τελείωσαν οι εορτές επέστρεφαν. Αλλά δεν ήρθε μαζί τους ο Ιησούς, και εκείνοι μαζί με άλλους συγγενείς και γνωστούς επέστρεφαν στη Ναζαρέτ. Όταν όμως είδανε ότι δεν είναι μέσα στα παιδιά που των συγγενών τους και των γνωστών τους, ανησύχησαν και ξαναγύρισαν πίσω, έχοντας κάνει 3 ημερών δρόμο, ξαναγύρισαν και τον αναζητούσαν. Και στο τέλος τον βρήκαν μέσα στο ναό, ανάμεσα σε σοφούς νομοδιδασκάλους, να συζητάει, να ρωτάει, να απαντάει και μάλιστα λέει όλοι έμεναν έκπληκτοι από τη σύνεση και την εξαιρετική νοημοσύνη του και από τις απαντήσεις που έδινε. Το παιδί θαύμα. Πράγμα που που δεν συμβάδιζε τόση σοφία με την ηλικία του. Των 12 ετών. Και τότε μόλις τον είδαν και τον ερώτησε η μητέρα του, μα παιδί μου λέει, γιατί μας το έκανες αυτό, δεν ήξερες ότι θα ανησυχούσαμε. Ο πατέρας σου και εγώ σε αναζητούσαμε με πολλή αγωνία. Και ο Ιησούς τους απήντησε, γιατί με αναζητούσατε, δεν ξέρατε ότι θα έπρεπε να είμαι στο σπίτι του πατέρα μου? Μάλιστα. Βέβαια εκείνοι δεν κατάλαβαν αμέσως καλά τα λόγια του. Είχε συνείδηση του θέματος. Ακριβώς, είχε συνείδηση της ταυτότητός του, όταν Υιός του Θεού και της αποστολής του, ακόμα από τα 12. Μπράβο. Και κάτι άλλο, κύριε Χριστοδούλο, εμείς αυτό το χρησιμοποιούμε σαν επιχείρημα
Σε εκείνους που λένε ότι πήγε και διδάχτηκε σε άλλες χώρες, ναι, στην Αίγυπτο και στην Ανατολή και στην... Ακριβώς, ότι ήδη στα 12 του χρόνια ήταν σοφό, ήταν δηλαδή σοφός αυτό, και μπορούσε να σταθεί, ναι, να σταθεί πολύ καλά απέναντι στους ειδικούς, θα λέγαμε, νομοδιδασκάλους. Στους ακαδημαϊκούς, ναι, της εποχής, ναι, του. Ναι, ναι. Είναι και σαν να μπει ένα παιδάκι... Στα 12 χρόνια ποιος τον είχε διδάξει. Ναι. Σαν να μπει ένα παιδάκι στην Ακαδημία Αθηνών. Ναι. Και να κάτσει εκεί 3-4 ώρες μαζί με τους σοφούς και να μιλάει. Και να μιλάει σε επί ίσης ώρες. Ναι, μόνο που θα καθίσουν αυτοί να μιλήσουν μαζί του, δείχνει, ναι, αμέσως ότι έχουν εκστασιαστεί από το φαινόμενο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν θα μπορούσαν να κάθονται εκεί ώρες και μέρες να μιλάνε με το παιδί αυτό, εάν δεν ήταν το Μάλιστα. παιδί Θεός. Ναι, ναι. Και στη συνέχεια λέει ότι γύρισε, επέστρεψε πίσω και ζούσε κοντά τους με απόλυτη υπακοή. Και βοηθούσε τον υποτιθέμενο πατέρα του στην εργασία του. Γι' αυτό και όλοι τον ξέρανε σαν το γιο του Μαραγκού. Μάλιστα. Και το Ευαγγέλιο μας λέει ότι όλα αυτά τα περιστατικά τα διατηρούσε στη μνήμη της η Παναγία, γιατί ήξερε ότι κάποια στιγμή θα ερμηνευτούν και θα τα κατανοήσει βαθύτερα. Και πράγματι έτσι έγινε. Ας πάμε τώρα για τα θαύματα του Κυρίου. Δεν υπάρχουν πολλές αναφορές που να εμφανίζεται η Θεοτόκος μέσα στα θαύματα του Κυρίου. Στο πρώτο μόνο θαύμα, το οποίο έγινε στην Κανά της Γαλιλαίας, είχε προσκληθεί σε ένα γάμο και ο Ιησούς και η μαθητέ του και η μητέρα του. Και στη μέση του γάμου τέλειωσε το κρασί. Και τότε πάει η μητέρα του στο Ιησού και του λέει «Είναι ονουκέχουση, δεν έχουν κρασί». Και εκείνος της λέει «Τι εμήκεση γίνε, ούπο οίκη ώρα μου». Λοιπόν, ποια σχέση, εκείνη τη στιγμή μιλάει σαν Μεσσίας. Σαν Υιός, δεν λέει «Τι σχέση έχουμε εγώ ο Μεσσίας, ας πούμε, με εσένα, ναι, που είσαι μια γυναίκα κοινή». Όχι, όχι. «Δεν έφτασε ακόμα η στιγμή μου να αποδείξω την ιδιότητά μου με θαύματα, τι έμικες γίνε». Ναι, δεν είναι μια γυναίκα όπου... σε άλλο, ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια δεν είναι μια, ναι, αλλά πάντως ήταν ένας μπροστά άνθρωπος. Μπροστά στη μεσαϊκή του, ναι, Αποστολή, ήταν υποβιβασμένο το έργο, ναι, της Παναγίας. Ναι, ναι, ναι. Δεν σημαίνει ότι την υποτιμάει σαν άνθρωπος, τι έμικες γίνε, όπου οίκη η ώρα μου. Απλώς της λέει, περίμενε, δεν ήρθε ακόμα η στιγμή που θα εμφανιστώ. Θα το κάνω δημοσίως, θα το κρίνω εγώ. Αλλά λένε οι σχολιαστές ότι το είπε με τέτοιο τρόπο, με τέτοιο τόνο που επέτρεψε πλέον. Όχι, εννοούσε ότι περίμενε και θα δεις και ότι θα κάνω αυτό που ζητάς. Ναι, γιατί του είπε «Είναι ονουκέχουση» και γι' αυτό μετά η Παναγία απευθύνεται στους υπηρέτες και λέει «Ό,τι σας πει να κάνετε, κάντε το». Δεν την αποθάρρυνε, απλώς την. Ναι, της είπε περίμενε λίγο, ναι, 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 περίμενε λίγο και την έβαλε κάπως στη θέση της τροποτινά. Και πράγματι μετά από λίγο ήταν, λέει, είχαν κάτι πιθάρια εκεί που κάνει το θέλημα της Παναγίας. Κάνει το θέλημα της Παναγίας, βάζανε, λέει, νερό και τους λέει γεμίστε τα συντρία ύδατος και τα γέμισαν όλα μέχρι πάνω και μετά, λέει, φωνάζει τον αρχιτρίκλινο, δηλαδή αυτόν που ήταν σερβιτόρος. Ναι, ή επί του ίνου, ξέρω εγώ, ναι, ναι, ο υπεύθυνος επί του ίνου, του λέει πάρε και δοκίμασε και ο αρχιτρίκλος που δοκίμασε το κρασί που είχε, το νερό που είχε γίνει κρασί, ναι, ήταν τόσο καλό το κρασί που το πάει στο γαμπρό και λέει στο γαμπρό «Μα οι άνθρωποι πρώτα δίνουν το καλό κρασί και μετά όταν μεθύσουν οι άνθρωποι τότε τους δίνουν, ναι, τη δευτέρας ποιότητος». Εσύ, λέει, κράτησες το καλό κρασί μέχρι τώρα, χωρίς να ξέρει ότι αυτό το κρασί προερχόταν από το νερό, ναι, που είχαν. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο έκανε το πρώτο θαύμα. Εδώ μπορούμε να σημειώσουμε ότι η Παναγία ζητώντας του να κάνει ένα θαύμα, ένα σημείο όπως το λέει στο Ευαγγέλιο, ήξερε ήδη τις ικανότητές του. Αν δεν ήξερε ότι έχει θαυματουργικές ικανότητες, δεν θα το έλεγε. Διότι μπορούσε να αποτύχει, ας πούμε, και λοιπά. Και ναι, ήξερε ότι μπορούσε να το κάνει. Ήταν σίγουρη 100%. Είναι ο νουκέχος, φρόντισε για κρασί που δεν έχουν κρασί. Ναι. Και έτσι λοιπόν εδώ φαίνεται η Παναγία
όχι να λαμβάνει μέρος στο θάμα, αλλά να γνωρίζει ότι και να παρακαλεί τον Χριστό να κάνει ένα θαύμα, να βοηθήσει στην κατάσταση αυτή. Και να γνωρίζει τις ικανότητες, τις θεϊκές του ικανότητες. Σε ένα άλλο σημείο εμφανίζεται πάλι η Παναγία, όπου ενώ εδίδασκε, είναι στο κεφάλαιο 12 του Ματθαίου, στίχη 46-50, ενώ λέει εμίλαγε στους όχλους, εμφανίστηκε η μητέρα και η αδερφή του και ζητούσαν να τον δουν. Και κάποιος του είπε, η μητέρα σου και η αδερφή σου ήρθαν και ζητάνε να σε βρουν. Και τότε τι απήντησε, λέει. Έδειξε, λέει, τους μαθητάς και τον κόσμο και είπε, μητέρα μου και αδερφή μου είναι αυτοί που ακούν τον λόγο του Θεού και τον φυλά και τον κάνουν πράξη. Θέλοντας να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι η πραγματική συγγένεια είναι η πνευματική. Μητέρα μου και αδερφή μου, οι πραγματικοί μου συγγενείς είναι αυτοί που κάνουν το θέλημα του Θεού. Δεν αυτό απέκρισε. Βέβαια δεν είναι ανθρώπινο. Ένας άνθρωπος δεν το έλεγε αυτό. Ποτέ. Ότι αξία για το Θεό έχουν αυτοί που κάνουν το θέλημα του Θεού. Και οπωσδήποτε η Παναγία έκανε το θέλημά του, έτσι, δεν είναι. Βεβαίως η Παναγία έκανε το θέλημα. Και το θέλημα σε όλη της τη ζωή. Το θέλημα του Θεού. Έκανε υπακοή στο θέλημα του Θεού μέχρι το θάνατό της. Άρα συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτούς που είναι αδερφοί και μητέρα και συγγενείς του Χριστού. Μα και βέβαια, με την πνευματική έννοια. Ναι, και με την πνευματική έννοια έχει. Και γι' αυτό και τις αποκάλυψε ο Θεός, όπως θα δούμε αργότερα, πότε θα πεθάνει και φρόντισε να ετοιμαστεί και γίνανε και άλλα θαυμαστά γεγονότα από τα οποία θα αναφέρουμε. Τώρα όσον αφορά τη συμπαράσταση της Παναγίας στο πάθος και στο πάθος και στην Ανάσταση του Κυρίου. Ήδη αναφέρεται ότι όταν συνελήφθη και πέρασε από τα διάφορα δικαστήρια, υπήρχαν κάποιες γυναίκες οι οποίες παρακολουθούσαν βουβά όλη αυτή την τραγωδία. Σε κάποια στιγμή, όταν πλέον ελήφθη η απόφαση της θανατώσεως του Ιησού, τον εφόρτωσαν με το Σταυρό και τον οδηγούσαν προς τον Γολγοθά. Και επειδή ήταν πάρα πολύ εξαντλημένος, γιατί επί δύο μέρες συνέχεια περίπου δεν είχε κοιμηθεί καθόλου, τον σέρνανε από δικαστήριο σε δικαστήριο, τον μαστιγώσανε, τον χτυπήσαν, τον λιδωρήσαν κτλ. Ήταν τόσο εξαντλημένος που και το Σταυρό δεν μπορούσε να το σηκώσει. Και έπεσε κάτω και τότε βρήκαν έναν τον Σίμωνα τον Κυριναίο που ερχόταν από τα χωράφια από τους αγρούς, φαίνεται θα ήταν γεροδεμένος αγρότης, και σε αυτόν φορτώσαν τον Σταυρό να τον πάει μέχρι τον Γολγοθά. Εκεί λέει οι Ευαγγελιστές λένε ότι υπήρχαν γυναίκες οι οποίοι τον ακολουθούσαν σε όλη την δημόσια του δράση και οι οποίες από μακριά έβλεπαν όλα τα γεγονότα και συμπαραστέκονται. Και σε κάποια στιγμή ο Ευαγγελιστής λέει ακολουθούσε πλήθος λαού και γυναίκες και κόπτοντο και εθρύνουν αυτόν. Έκλεγαν γοερά και τον θρυνούσα και στραφής λέει προς αυτές ο Ιησούς τους είπε «Μην κλαίετε θυγατέρες Ιερουσαλήμ, επεμέ, πλην εφεαυτάς κλαίετε και επί τα τέκνα ημών». Να μην κλαίτε για μένα, να ανακλαίτε για τον εαυτό σας και για τα τέκνα σας. Και στη συνέχεια τους προφητεύει ότι θα έρθουν μέρες τις οποίες λέει κανείς θα προτιμούσε να μην είχε κάνει παιδιά ή να μην είχε γεννηθεί, εννοώντας την καταστροφή της Ιερουσαλήμ η οποία έλαβε χώρα περίπου 30 χρόνια μετά το 70. Στάβρωση, το 70 μετά Χριστόν, όπου ήρθαν τα στρατεύματα, τότε οι Ισραηλίτες είχαν επαναστατήσει κατά των Ρωμαίων και ήρθαν με μεγάλες δυνάμεις οι Ρωμαίοι, κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ και την κατέσκαψαν. Σκότωσαν πάρα πολλούς όσους μπορούσαν. 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο, δεν ξέρω. Και 1 εκατομμύριο διέφυγε. 2,5 ήταν όλοι.
Όχι, λένε οι ιστορικοί ότι εσταύρωσαν τόσους όσους, όσα ξύλα βρέθηκαν και δέντρα στην περιοχή. Και μετά τους σταυρώναν πάνω σε τείχους, σκαρφώνανε. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι, ναι, ναι. Πρώτη φορά τα ακούω. Το λέει ο Ιώσπος, ήταν μέσα ο στην άλωση. Ναι, ο Ιώσπος, ναι. Από την ιστορία δεν ξέρουμε ότι όλα τα σπίτια τα οποία ήταν πάνω από το έδαφος γκρεμιστήκανε, ισοπεδωθήκανε. Μόνο διεσώθησαν τα υπόγεια. Και γι' αυτό έχει διασωθεί το υπόγειο της Αγίας Άννας. Και όσους δεν σκότωσαν, τους πήραν και τους σκόρπισαν στον κόσμο, τους πούλησαν στα σκλαβοπάζαρα. Έγινε δηλαδή τόσο φοβερός χαμός. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Που ποτέ δεν είχε ξαναγίνει. Το λέει και ο Χριστός, δεν θα ξαναγίνει τέτοια καταστροφή. Ναι, ποτέ, τέτοια καταστροφή που δεν έγινε ποτέ. Δηλαδή η άλλωση τότε του Μεσολογίου δεν ήταν τόσο φοβερή, ούτε η μικρασιατική ναι. καταστροφή, όσο ήταν η άλωση της Ιερουσαλήμ υπό του Τίτου. Υπό του Τίτου, ναι. Και γι' αυτό ο Χριστός προφητεύει, αναγκάζεται εκείνη τη στιγμή, βλέποντας τις γυναίκες να θρηνούν αυτόν. Βέβαια, αυτές που τον θρηνούσαν ήταν του περιβάλλοντός του και τον αγαπούσαν. Και επειδή ήταν άδικη τελείως η καταδίκη του και ο θάνατός του, δεν μπορούσαν να το αντέξουν αυτό το πράγμα. Και θρηνούσαν βεβαίως, ο Ιησούς προβλέπει την ολοκληρωτική καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τα στρατεύματα, τα ρωμαϊκά στρατεύματα. Και τότε μάλιστα έγινε κι άλλα. Κατεστράφει ο ναός, έπαψαν να έχουν ναό, δηλαδή κέντρο συγκεντρώσεις λατρείας. Και κατεστράφει και η... Μπήκαν τα έθνη μέσα, η εθνική. Ναι, η γενεαλογική κατάλογη της αρχιεροσύνης. Έπαψε να έχουν αρχιεροσύνη οι Εβραίοι. Από τότε και μετά δεν έχουν πλέον αρχιεροσύνη. Μεγάλη καταστροφή. Μεγάλη καταστροφή. Αυτό ίσως ήταν μια... Έσφαξαν μερικές μάνες και τα παιδιά τους και τα έφαγαν. Ναι. Από την πείνα. Γιατί έγινε και 2 μήνες η άρρωση εκεί πέρα, αποκλεισμός, ούτε νερό, ναι. ούτε φαγητό, ούτε τίποτα. Μάλιστα. Έφαγαν πετσιά, έφαγαν τα πάντα, ό,τι υπήρχε. Ναι, φοβερή κατάσταση. Τώρα να πούμε 2 λόγια για το τι συνέβη στα γεγονότα της Σταυρώσεως. Λίγο πριν να αφήσει το πνεύμα του και να πει το τετέλεστε ο Χριστός, είχε προηγηθεί η ομολογία του ευγνώμονος ληστού, που είναι ένα σημείο που πρέπει να σταθούμε λίγο, ο οποίος, ενώ ο άλλος ληστής έλεγε «Αν είσαι Υιός του Θεού κατέβα να σώσεις τον εαυτό σου και εμάς», αυτός είπε «Εμείς μπορούμε να συγκριθούμε με τον αθώο άνθρωπο που δεν έκαμε τίποτα κακό ναι, ναι. και δεν είμαστε συγκρίσιμοι με αυτόν». Ναι. Εμείς λέω άξια απολαμβάνουμε τον όσον επράξαμε. Αυτός ουδέν κακό έπραξε. Ήρθε και σε τότε συνέστηση. Λέει, γυρνάει στον Ιησού και λέει «Κύριε», λέει, «μνήσθη τι μου εν τη βασιλεία σου» και του απαντάει ότι «σήμερο με τεμού, αμήν λέγω εμήν, σήμερο με τεμού έσυ εν το παραδείσιο». Ναι. Δηλαδή αφενός ο ληστής αναγνωρίζει τη θεότητα και την κυριότητα του Χριστού, παρόλο ότι φαινομενικά είναι ένας συγκατάδικός του, ένας συσταυρούμενος κι αυτός, και τον αναγνωρίζει σαν Κύριο και του ζητάει να τον θυμηθεί την ώρα της. Και πράγματι λένε οι σχολιαστές και οι υμνογράφοι ότι ο ληστής έβαλε κλειδί το μνήστητή μου και άνοιξε τον παράδεισο. Μάλιστα. Και... Στη συνέχεια αυτός έγινε μάρτυρας. Όχι, από εκεί και πέρα τον σκότωσαν την άλλη μέρα. Παράδοση. Α, τον σκότωσαν. Όχι, την άλλη μέρα που λέει κατέρευσαν τα σκέρια, τον αποτελείωσαν Ναι, αφαιρέθηκαν, σωστά. Αποτελείωσαν οι Ρωμαίοι, γιατί την άλλη μέρα ήταν το Πάσχα, ήταν το Σάββατο και δεν έπρεπε, λέει, κατά την ημέρα του Πάσχα να μείνουν κρεμασμένα στο Σταυρό. Τον αποτελείωσαν. Ο Λογκίνος ήταν αυτός που μαρτύρησε. Ναι, θα το πω τώρα για τον Λογκίνο. Ναι. Ο Λογκίνος όταν είδε, λέει, τα γεγονότα, τι έγινε μετά, όταν άφησε το πνεύμα του Χριστός, συνέβησαν τρομερά γεγονότα. Έγινε τεράστιο σεισμός, το καταπέτασμα, λέει, του ναού σκίστηκε πάνω από κάτω μέχρι πάνω. Αυτό είναι ένα σημείο. Τα μνημεία άνοιξαν και βγήκαν, λέει, άνθρωποι πεθαμένοι.
Και εμφανίστηκαν, λέει, μετά την Ανάσταση μετά του την Χριστού Ανάσταση. Και αυτοί. Ναι, άνοιξαν τα μνημεία, αλλά εμφανίστηκαν μετά την Ανάσταση. Ο δε κατόνταρχος και οι στρατιώτες που ήσαν η φρουρά που φύλαγαν το Σταυρό, όταν είδαν, λέει, έγινε σεισμός, είπαμε, και έπεσε σκότος σε όλη τη γη επί 3 ώρες. Αυτό το σκοτάδι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία, και διότι συμβαίνει, ας πούμε, μια ολική έκλειψη ηλίου που δεν κρατάει ήταν περίπου φαινόμενο. 5 λεπτά, ας πούμε. Ναι. Τοπικά όμως, όχι σε όλη τη γη. Ναι. Και μάλιστα αυτό το γεγονός σημειώθηκε από τον Άγιο, να κατεγράφει ημέρα εκείνη. Από πολλούς. Όχι, από τον Άγιο Διονύσιο τον Αυροπαγίτη, ο οποίος βρισκόταν την εποχή εκείνη στην Αίγυπτο, πήγε να μάθει διάφορα πράγματα από τους Λένε ότι έκανε μια ομιλία εκείνη την ώρα και μόλις είδε το σκοτάδι, ναι, είπε αυτό το περίφημο... Είπε ή Θεός πάσχει ή το πάνω απόλετο. Ναι. Δηλαδή, ή ένας Θεός αυτή τη στιγμή πάσχει... Πάσχει ή καταστρέφεται το σύμπαν. Διότι ήταν αφύσικο τελείως το φαινόμενο και ανεπανάληπτο. Δεν είχε ξανεπαναληφθεί. Και αυτό... Δεν μπορούσε και να είναι έκλειψη ηλίου, γιατί... Όχι. Ήταν πανσέλινος. Αν ήταν έκλειψη ηλίου, θα κρατούσε 5 λεπτά, πες 10, το πολύ. Ναι. Πολύ λίγο διάστημα. Και μετά θα ξαναερχόταν. Και ποτέ το δεν γίνεται με πανσέλινο. Πάντα όταν έχει σβήσει η σελήνη, γίνεται έκλειψη ηλίου. Είναι η θέση των σωμάτων. Ναι, ναι, δεν το ξέρω αυτό. Πάντως η ολική έκλειψη ηλίου που σκοτεινιάζει είναι ένα φαινόμενο που διαρκεί το πολύ 5 λεπτά. Και σε ένα τόπο, όχι παντού. Μπορεί 1/4, το πιο πολύ, ναι, που λέω. Πολύ, σε ένα τόπο, όχι παντού. Αυτό διέρχεσε 3 ώρες σε όλη τη γη. Όταν, λέει, ο Απόστολος Παύλος πήγε στην Πνίκα και κήρυξε το Χριστό και την Ανάσταση του Χριστού, ο Διονύσιος έμεινε στο τέλος και συζήτησε με τον Παύλο, και όταν του είπε ότι τα γεγονότα της... Το συνδύασε. Όταν, ναι, ανέφερε τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη Σταύρωση του Χριστού, ο Διονύσιος ζήτησε την ακριβή ημερομηνία του γεγονότος αυτού και είδε ότι η ημερομηνία που του είπε ο Παύλος τέριαζε με την ημερομηνία που είχε σημειώσει στο σημειωματάριό του με το ολικό σκοτάδι, και τότε πίστεψε πραγματικά. Ο Ιωάννης αναφέρει ότι κοντά στο Σταυρό εστέκονται πολλές γυναίκες και αναφέρει μερικά ονόματα, η Μαρία, η Μαγδαληνή, η άλλη Μαρία ήταν η Παναγία, η Μαρία η του Ιακώβου, του Κλοπά, Σαλόμη, Ιωάννα, ξέρω, πολλές γυναίκες της ακολουθίας του Χριστού και έβλεπαν τα γεγονότα. Λίγο πριν ξεψυχήσει ο Χριστός, είδε κοντά του τη μητέρα του και το μαυτί του Ιωάννη, Ωνιγάπα, που λέει, ναι, και ο Ιωάννης, και τότε απευθυνόμενος προς τη μητέρα του είπε «γίνε ήδη ο Υιός σου», εννοώντας τον Ιωάννη, και στο μαθητή τον Ιωάννη λέγει «Ιωάννη ιδού η μήτρη σου», και από τότε, λέει, από την ώρα εκείνη έλαβε ο μαθητής αυτήν στα ίδια, δηλαδή σαν να την ανέθεσε, την πήρε στο σπίτι του, ναι, την πήρε στο σπίτι του, την ανέθεσε στον Ιωάννη. Πάλι βλέπουμε εδώ τη φιλόστοργη στάση του Χριστού απέναντι στη μητέρα του. Και την απουσία άλλων παιδιών της Παναγίας, γιατί αν είχε άλλα παιδιά, θα έμενε στα παιδιά της. Θα έμενε και τα παιδιά του. Και τα άλλα παιδιά της κοντά της. Ναι, ναι. Θα έμενε στα παιδιά της, ναι. Άρα δεν είχε άλλα παιδιά και έμεινε με τον Ιωάννη μέχρι τα στενά. Βέβαια είχε άλλους συγγενείς. Η Μαρία, συγγενείς, ναι. Η του Κλοπά, ο Κλοπάς πρέπει να, ο Κλοπάς ή ο Κλεόπας, το ίδιο πράγμα, ναι. Πρέπει να ήταν γαμπρός, ναι, του Ιωσήφ. Να είχε πάρει μία από τις κόρες του. Γι' αυτό και μιλάει για η μία αδερφή της μητρός αυτού. Mm-hmm. Ήταν η συγγενής, ας πούμε, τη συνυφάδα, ξέρω, κάπως έτσι. Σωστά. Ναι. Αυτό είναι ένα από τα αξιοσημείωτα γεγονότα που έγιναν. Όταν δε είδαν πάλι επίσης τον Ιωσήφ από Αρημαθέας, ο οποίος εμφανίστηκε, πήγε στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος ζήτησε να μάθει αν είχε πεθάνει ήδη και τον διαβεβαίωσαν οι στρατιώτες, οι οποίοι ήρθαν για να αποτελειώσουν τους άλλους 2 ληστάς. Τον Ιησού τον είδαν ήδη πεθαμένο και μόνο για πιστοποίηση του τρυπήσανε λευρά. Τη
στην πλευρά και έτρεξε αίμα και ίδωρο. Αυτό σημαίνει ότι είχαν ήδη διαχωριστεί τα έμορφα συστατικά από το νορό του αίματος. Ναι, όχι. Λένε ότι είναι ένα υπερφυσικό γεγονός που δείχνει. Καλά, είναι και υποδηλώνει το βάπτισμα και το... Ναι, γιατί αυτό πετάχτηκε, ενώ σε ένα σώμα νεκρό δεν υπάρχει πίεση αίματος. Μάλιστα. Και δεν μπορεί να πεταχτεί τίποτα από το σώμα αυτό. Στο Χριστού το σώμα βγήκε και πετάχτηκε αυτό για να δείξει ότι θα υπάρξει η Αγία Κοινωνία και το βάπτισμα, δηλαδή το νερό είναι αυτό το νερό του βαπτίσματος. Αυτό είναι μια ερμηνεία που δίνουμε εμείς και μπορεί να αμφισβητηθεί. Ο Άγιος Χρυσόστομος. Να, το λέω Χρυσόστομος. Πάντως είναι ένα δείγμα αποσυνθέσεως, ας πούμε, του αίματος, το οποίο το αίμα είναι ο ιστός που αποσυντίθεται πρώτος απ' όλα όταν πεθαίνει ο άνθρωπος. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, τώρα όταν είδανε την αποκαθήλωση οι γυναίκες μεταξύ των οποίων ήταν η Παναγία, η Μαρία, η Μαγδαληνή και οι άλλες δύο τρεις γυναίκες της συντροφιάς της, το ίδιο βράδυ πήγανε και αγοράσανε αρώματα. Γιατί την επόμενη μέρα ήταν Σάββατο και ήταν αργία και απαγορευόταν κάθε εργασία, λέει ο Ματθαίος, ότι ησύχασαν. Σύμφωνα με τη γνωστή εντολή. Ξημερώνοντας τώρα την μία των Σαββάτων, την Κυριακή δηλαδή τη σημερινή, την ονομαζόμενη σε εμάς Κυριακή, ξημερώνοντας πήγανε οι γυναίκες της ακολουθίας του... Νομίζω ότι ήταν μαζί και η Παναγία. Ήταν και η Παναγία μαζί, ναι. Διότι λένε οι σχολιαστές ότι η Μαρία, η Μαγδαληνή και η Παναγία είδαν τον Αναστάντα Χριστό πρώτες. Ξεκίνησαν να πάνε στον τάφο να λείψουν το σώμα του Χριστού με αρωματικά, με αρώματα. Αλλά προβληματιζόμενες πώς θα καταρθώσουν να μεταφέρουν το λίθο, γιατί ο τάφος λέει ήταν λαξευτός στην πέτρα, ήταν σε οικόπεδο του Ιωσήφ του Αρημαθέα και τον προόριζε για τον εαυτό του, και απάνω εσφράγισαν τον τάφο με μια βαριά πέτρα που ήταν πολύ δύσκολο από έναν άνθρωπο. Ίσως θα χρειαζόταν 3-4 άντρες δυνατοί να μπορέσουν να τον σηκώσουν. Οι γυναίκες προβληματιζόντουσαν πώς θα σηκώσουν τον τάφο. Όταν έφτασαν όμως στο μνημείο, είδαν τον λίθο από και κυλισμένο, ανοιχτό δηλαδή τον τάφο, και έναν άγγελο ο οποίος σε κάθετο πάνω στον τάφο, ο οποίος τους είπε «Ιησού ζητείτε των Ναζαρινών, των Εσταυρωμένων, ουκέ στην όδε. Ζητάτε τον Ναζαρό, τον Χριστό, τον Ιησού που εσταυρώθη, δεν είναι εδώ, ανέστη, όπως είχε πει, όπως είχε προείπει, και πηγαίνετε», λέει, «αμέσως να ειδοποιήσετε τους μαθητές του». Και τον Πέτρο. Ναι, αλλού λέει τον Πέτρο, αλλού δεν τον λέει. Ναι. Πάντως αυτό το λέει μια φορά. Γιατί το λέει, το έχουμε πει ίσως πολλές φορές, ότι ο Πέτρος με την τριπλή άρνησή του, όχι, με την τριπλή είχε εκπέσει της αποστολικής του ιδιότητας. Ναι, και δεν είχε το θάρρος να πάει κοντά. Και γι' αυτό και στο τέλος, όταν ο Πέτρος συνείδησε τον Αναστάντα Χριστό στη Γαλιλαία που ψάρευαν, τον ερώτησε 3 φορές: «Πέτρο, φιλείς με? Πέτρο, αγαπάς με? Πέτρο, φιλείς με?» Για να πει, να τον αναγκάσει να ομολογήσει 3 φορές: «Ναι, Κύριε, σε αγαπώ», όπως τον αρνήθηκε 3 φορές. «Φιλώσε, αγαπώσε, πείμενε τα προβατά μου, πείμενε τα αρνία μου», και 3 φορές να... Η τριπλή λέει, κατάφαση... Λέει κάτι αυτό, έτσι, λέει κάτι. Ναι, η τριπλή κατάφαση... Διόσες αμαρτίες έχουμε κάνει, πρέπει τόσες αγαθοργίες να πείσουμε ίσως. Προς αναπλήρωση, ναι, ξέρω, πάντως λένε οι σχολιαστές, ναι, ότι η τριπλή άρνηση του Πέτρου ακυρώθηκε από την τριπλή κατάφαση. Σωστά. Και έτσι μετά την τριπλή κατάφαση, γι' αυτό και παραξενεύτηκε ο Πέτρος όταν 3 φορές τον ερώτησε το ίδιο πράγμα, με δει λίγο διαφορετικά. Και θυμήθηκε την τριπλή άρνηση εδώ. Γιατί άραγε με ρωτάει αυτό το πράγμα, και 3 φορές του είπε: «Πείμενε τα πρόβατά μου, βόσκε τα αρνία μου, πείμενε τα αρνία μου». Ναι, ναι. Και επομένως τον αποκατέστησε στο αποστολικό αξίωμα. Τώρα είπαμε ότι η Μαρία, η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία πήγανε να δουν τον τάφο,
Και ο Ματθαίος λέει ότι ιδού σεισμού αγένετο μέγας, άγγελος Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού, προσελθόν απεκύλησε το λίθο από τη στήρα του μνημείου και κάθτω από αν αυτού. Αποκριθείς δε ο άγγελος είπε της γυναίξη, μη φοβήστε, είδα γάρ ότι Ιησούν τον εσταυρωμένο ζητείτε, ουκέ στην όδε, ηγέρθη καθώς είπε, δεύτε είδε τον τόπον όπου έκει το Κύριος και ταχύ πορευθήσε είπατε τις μαθητές ότι ηγέρθη από τον νεκρόν. Και πράγματι λέει... Εκεί έχουμε την Ανάσταση, ναι, επισήμως. Την Ανάσταση, το στόμα του Αγγέλου, αναγγέλλεται έτσι. Από τον Άγγελο. Ήταν τόσο έντονη αυτό το σεισμός και η έκρηξη που έγινε. Δεν ξέρουμε. Γιατί εφόσον ήταν τόσο σημαντικό το γεγονός, ναι, ίσως ήταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Δεν αναφέρεται και δεν έχει πολύ σημασία για τη, ναι, σωτηρία μας. Μα είναι ποιος άγγελος είναι ήταν πολύ αυτός. Επίσημο το ανακοινωθέν. Ναι. Ότι ανέστη εκ νεκρών. Ότι έτσι. Κατέβηκε άγγελος και άνοιξε. Έγινε μια έκρηξη. Δεν ξανάγινε αυτό να αναστηθεί, ας πούμε. Δεν ξανά, με τη δύναμη τη δική του Θεού. Ναι. Ο ίδιος, ναι. Ο Χριστός με τη δύναμη τη δική του ανέστη. Ναι, ναι. Και δεν και είναι το σώμα του φθορά. Θα το χρησιμοποιήσουμε σε μια μελλοντική εκπομπή αυτό, ναι, για τη σύγκριση που θα κάνουμε μεταξύ των διαφόρων δήθεν εντός εισαγωγικών άλλων μεσιών που έχουν, ναι, διάφορες αιρετικές. Μα νομίζω ότι κανένας δεν ετόλμησε σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας να πει ότι, ότι είναι Θεός ή ο Υιός του Θεού. Ούτε ότι αναστήθηκε. Όχι, κανένας. Αυτό αναστήθηκα δεν, όχι, είπε κανένας. Κανένας. Θα είναι πολύ σημαντικό. Ήδη στην αρχαιότητα και οι ίδιοι θεοί, λένε οι αρχαίοι Έλληνες, ένα πράγμα δεν μπορούσαν να κάνουν, είναι εκρανάσταση. Ήταν και αυτοί θνητοί. Κόσμο. Θνητοί. Δεν ήταν θνητοί, αλλά... Αν επέθαιναν δεν μπορούσαν να αναστηθούν. Δεν ήταν της φύσεως... Τώρα δαιμόνια αναφέρονται και πράγματι ήταν δαιμόνια. Ήταν δαίμονες. Οι θεωρούμενοι θεοί ήταν δαίμονες, οι οποίοι πλανούσαν τους ανθρώπους με διάφορα ίσως φανταστικά πράγματα, φαντασμαγορικά. Ναι, ναι. Και διάφορες θαυματουργίες ή προφητείες από αυτή της πυθίας. Κοίταξε, που δεν έχουμε... ήταν πραγματική προφητεία, ναι, γιατί προσπαθούσαν τη φορούμενα να τα φτιάξουν έτσι ώστε, ναι, με διαφορετική ερμηνεία να βγαίνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Ναι, δεν έχουμε ιστορικά έργα ιστορικών που να αναφέρουν ότι ο Ηρακλής ήταν ένα πραγματικό πρόσωπο. Βέβαια έχουμε την ιστορία του Αχιλλέα και λοιπά που ήταν πραγματικά πρόσωπα. Ούτε και αυτό, γιατί ήταν, ο Όμηρος αναφέρει μερικούς ήρωες. Μα με ξένος καφές τα βρήκανε όλα αυτά. Ναι, αναφέρει ότι έγινε ο Τροϊκός πόλεμος. Ο, ναι, Τροϊκός πόλεμος είναι πραγματικό γεγονός. Ναι. Αλλά όλους τους πρωταγωνιστάς του Τροϊκού πολέμου και από την πλευρά των Τρώων και από την πλευρά των Ελλήνων δεν ξέρουμε αν υπήρξανε. Ναι. Διότι φαίνεται ότι δεν ήταν ένα. Γιατί εκεί ο Όμηρος βάζει και θεούς να κατέβονται, ναι, να παίρνουν άλλο το μέρος, ναι, των Ελλήνων, άλλο το μέρος των Ελλήνων. Υπήρξαν πρόσωπα που αναφέρει ο Όμηρος ιστορικά, ναι, αλλά δεν έχουμε ιστορική βεβαίωση για τον Δία, για τον Ερμή, για τον Απόλλωνα ότι υπήρξαν. Μια ιστορική βεβαίωση έχουμε για τον Ορφέα ότι υπήρξε. Ο Ορφέας, ναι, ο Ορφέας ήταν άνθρωπο. Πραγματικό, ναι, πρόσωπο. Αλλά ο Απόλλων ήταν η έννοια της θεότητας. Ισχύας, θα λέγαμε, ένας ο Απόλλων ήταν η θεότητα, μια θεότητα, ναι, των αρχαίων Ελλήνων κλπ. Δεν ήταν ιστορικό πρόσωπο. Γιατί όχι, σήμερα προσπαθούν να τους ιστορικοποιήσουν κατά κάποιο τρόπο. Λέγοντας ότι υπήρχε μια εποχή πριν. Από ό,τι φαίνεται αυτοί θα υπήρξαν άνθρωποι τους οποίους ανύψωσαν στο επίπεδο Θεού, ας πούμε. Μπορεί να υπήρξαν. Όπως και ο Ηρακλής, κατά πάσα πιθανότητα υπήρξε. Ήταν ένας πρικισμένος άνθρωπος, γιατί λένε μετά ότι η δυναστεία των Μακεδόνων βασιλέων κατάγονται από τον Ηρακλή. Έλκουν την καταγωγή τους από τον Ηρακλή. Τώρα αυτά όλα χάνονται στο βάθος των θρύλων, ας πούμε. Και πάση περιπτώσει ο Ηρακλής δεν είναι θεός, είναι ένας ήρωας. Ναι, ήρωας. Αλλά ο Απόλλων η Αφροδίτη, έγινε η μύθεος, η Απόλλων η Αφροδίτη, ο Ερμής κλπ. Αυτοί ήταν πρόσωπα μάλλον μυθολογικά. Μάλλον πιθανόν μπορεί να ήταν και άνθρωποι τους οποίους ανέβασε στο επίπεδο του Θεού, αλλά ήταν προσωποποιημένες καταστάσεις, διότι εξάλλου είχαν πάθη ανθρώπινα. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς τα πάθη τα κάνανε πρόσωπα. Ναι. Ας πούμε η Αφροδίτη ήταν η θεά του έρωτα, έτσι. Ναι. Ο Ερμής του εμπορίου. Ο Ερμής του εμπορίου και όλα αυτά. Ο Διόνυσος της Μέθης. Ναι. Του Διονυσιακού. Ήτανε κάποια πάθη τα οποία θέλαν υποστήριξη
θεϊκοί και βρήκαν αυτόν τον τρόπο να τα, και να τα δικαιολογήσουν. Αφού ο Θεός, ενώ ο Θεός είναι πίνει απαθής, και κάνει και δείχνει και... Ενώ στην ουσία ο Θεός είναι απαθής, ναι, αυτή ήθελα να... Για να δικαιολογήσουν, γι' αυτό και, γι' αυτό και οι θεοί, αυτό το επικίνδυνο ότι οι θεοί του Ολύμπου, οι 12 θεοί, αμνηστεύουν τα πάθη τα ανθρώπινα. Και δεν προβάλλουν ιδανικά όπως ο Χριστός. Δεν προβάλλουν ιδανικά και δεν έχουν τίποτα. Τι να μιμηθείς. Την αγάπη. Να μιμηθείς το Δία που δεν άφησε θηλυκό πλάσμα, ξέρω εγώ. Ε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα για τα... Λοιπόν, αυτά για την αποκαθήλωση και την Ανάσταση και είπαμε ότι έγινε μεγάλος σεισμός. Επομένως, η πρώτη μεταξύ των πρώτων ανθρώπων που είδαν τον Χριστό Αναστάντα ήταν και η Παναγία. Η Μαρία Μαγδαληνή που αναφέρεται σε από όλους τους Ευαγγελιστές. Μα την έχουμε την Παναγία κάτω από το Σταυρό. Κάτω από το Σταυρό. Μαζί, ναι, με τον Ιωάννη. Ναι. Ενώ δεν έχουμε κανέναν άλλο μαθητή κάτω από το Σταυρό. Ναι, οι άλλοι μαθητές φοβήθηκαν και ελάκησαν και ήταν κρυμμένοι για το φόβο των Ιουδαίων. Τι περίεργο όμως οι γυναίκες να φανούν πιο ηρωίδες από τους άντρες. Διότι έχουν το συνέστημα. Διότι οι γυναίκες αγαπούσαν. Τον αγαπούσαν τον Χριστό πραγματικά και δεν υπολόγισαν τον κίνδυνο. Ενώ οι άντρες φοβόνται ότι θα, ναι, γίνει συμπλοκή, ας πούμε, κλπ. Ενώ η γυναίκα όπως είναι άοπλη, ας πούμε, κλπ. Περνάει ίσως, πιο εύκολα. Ίσως, ναι, ναι. Όμως αυτό είναι και συμβολικό στο ότι το μήνυμα της Αναστάσεως το δέχτηκαν πρώτα οι γυναίκες, διότι οι γυναίκες είχαν υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες από την έξωση από τον Παράδεισο. Και αυτό και είναι το πολιτήκιο του τετάρτου ήχου του Αναστάσιμου λέει ότι του κυρίου Μαθήτρια. Μαθήτρια. Του κυρίου, ναι, Μαθήτρια. Και την... Δεν πειράζει, αν δεν το θυμάστε, στιγμή, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λέει ότι από τον Άγγελο πληροφορήθηκαν οι γυναίκες ότι ήρθε η κατάρα της Εύας. Μάλιστα. Με την Ανάσταση. Και ότι από εδώ και πέρα ανεβαίνει η γυναίκα και με την Παναγία, βέβαια, η οποία είναι το πρώτο ανθρώπινο πλάσμα μετά τον Θεό. Και να φανταστούμε το μεγάλο αυτό μαρτύριο να βλέπει το γιο της σταυρωμένο η Παναγία. Ναι, το οποίο είχε προφητευτεί σημειωτέον από το Σημειών. Ναι. Την καρδιά της αυτό το δίκοπο μαχαίρι, ναι, που είχε προφητευτεί από το, ναι, Σημειών, ναι, τον... Και τώρα θα θέλαμε να πούμε για τη μετάσταση στο τόκο. Έχουμε χρόνο. 5 λεπτά. Να πούμε για τη μετάσταση στο τόκο. Προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Μια και δεν θα γίνει άλλη εκπομπή για τη Θεοτόκο προς το παρόν. Ναι. Ότι όταν ήρθε, όταν η Θεοτόκος έζησε 11 χρόνια μετά την Ανάσταση του Χριστού. Όταν επρόκειτο να πεθάνει, να την πάρει ο Χριστός κοντά του, άγγελος της εμήνυσε ότι σε 3 μέρες θα πάει κοντά στον Χριστό. Τότε εκείνη σηκώθηκε, πήγε στο όρος των Ελαιών και προσευχήθηκε και επιστρέφοντας άρχισε να καθαρίζει το σπίτι της, να το ευπρεπίζει και κάλεσε τις φίλες της και τις συγγενείς της να τους αναγγείλει το γεγονός και για να ετοιμαστούν για το θάνατό της. Βεβαίως οι γυναίκες έκλαιγαν και ευήρωντο και την παρακαλούσαν να μην πεθάνει. Αυτή είπε, αυτό είναι το θέλημα του Υιού μου. Και αυτό πρέπει να κάνω. Αυτό πρέπει να γίνει, ναι, ναι. Αλλά μη στεναχωριέστε, γιατί από εδώ και πέρα θα είμαι πιο πολύ κοντά, ναι, σας, ναι, από ό,τι ήμουν πριν. Τότε συνέβη ένα φοβερό γεγονός, ότι νέφοι άρπαξαν τους Αποστόλους από όλα τα μέρη της Οικουμένης που ευρίσκονται. Εκ παραδόσεως, βέβαια, έτσι. Ναι, και τις έφεραν, δεν αναφέρεται αυτό το γεγονός μέσα στην Αγία Γραφή. Ναι. Η παράδοση το διασώζει ότι ήρθαν όλοι οι Απόστολοι και μάλιστα και ορισμένοι ιεράρχες, μεταξύ των, ναι, οποίων ήταν, ναι, ο Άγιος Ιερόθεος, ο Άγιος Διονύσιος Αεροπαγίτης και ο Απόστολος Παύλος. Και ο Απόστολος Παύλος και ο Τιμόθεος. Και ο Τιμόθεος. Αυτοί είναι τα πρόσωπα τα οποία παρευρέθηκαν στην κηδεία της Παναγίας, όπου συνέβη και ένα γεγονός, έτσι. Πολλά γεγονότα. Θέλετε να μας πείτε αυτά τα γεγονότα. Ότι οι Ιουδαίοι, αυτό για τους Ιουδαίους, οι Ιουδαίοι, ναι, θέλησαν να αρπάξουν το σώμα της Θεοτόκου και μερικοί τόλμησαν να πλησιάσουν. Αυτοί έπεσαν κάτω και τυφλώθηκαν. Ένας δύο πιο θρασείς ακούμπησε με τα χέρια του το σκήνομα της Παναγίας και αμέσως κόπηκαν τα χέρια του.
Η παράδοση δείχνει τον έναν άγγελο με ρομφαία να του κόβει τα χέρια. Αυτός μπροστά στο συγκλονιστικό αυτό και στον πόνο ίσως που είχε προκαλέσει ότι κόβηκαν τα χέρια του, έκλαψε και μετενόησε και πάλι θαυματουργικά συγκορήθηκαν τα χέρια του, πήρε δε λέει ένα κομμάτι από το όρμα της Παναγίας και έτριψε με αυτό τα μάτια των συντρόφων του και έγιναν καλά. Μετά από αυτό, όταν η Παναγία πλέον κοιμήθηκε, άρχισε ο Πέτρος πρώτος να ψάλει ύμνους ταφικούς, έτσι, εγκόμια, επικίδιους, και όλος ο χορός των Αποστόλων πήραν το σώμα της και οδηγήθηκαν στη Γεστημανία όπου το έθαψαν. Την τρίτη μέρα και καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, λέει, άκουγαν αγγελικές φωνές και αγγελικές μελωδίες. Έμειναν τρεις μέρες εκεί και επέστρεψαν. Και εκείνη την ώρα ήρθε ο Θωμάς, ο οποίος δεν ήταν παρόν στην ταφή και στην κηδεία. Είχε πάλι αργοπορήσει. Και ζήτησε να δει την Παναγία. Ανοίγοντας λοιπόν τον τάφο για να προσκυνήσει το σώμα της Παναγίας, είδαν τον τάφο κενό. Το σώμα της δεν είχε υποστεί φθορά, είχε αναλυφθεί στους ουρανούς. Αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Μετά 8 ημέρες. Ναι. Όχι μετά 8 ημέρες, μετά 3 ημέρες. Η φθορά μετά 3 ημέρες δεν πολύ φαίνεται. Τέλος πάντων, πάντως το σώμα της δεν είδε φθορά και πολλοί μάλιστα μεγάλοι πατέρες ήταν ζωντανό, δηλαδή, ισχυρίζονται ότι δεν ανελήφθη απλώς, ότι αναισθήθη το σώμα της, ενώθηκε με την ψυχή της και όλοι μαζί υρπάγει στους ουρανούς. Αυτό βέβαια δεν μπορεί στην πατερική παράδοση. Ναι, είναι μια πατερική παράδοση. Αν έχετε καλοσύνη μετά να μου περάσετε το DVD αυτό, να το δείξουμε. Αυτά είναι χοντρικά τα γεγονότα της κοιμήσεως της Θεοτόκου και πράγματι η Παναγία μετά την κοίμησή της βοηθάει πολύ περισσότερο τον κόσμο από ότι όταν έζει. Και διότι η σύγχυσή της και η μεσητεία της είναι πάρα πολύ ισχυρή στο Χριστό. Και ασφαλώς. Έτσι σώζει πάρα πολλούς ανθρώπους από την αιώνια κόλαση η μεσητεία της Παναγίας. Μητρική παρουσία, όπως λέγεται. Ας έχουμε μητρική παρουσία. Το DVD να δείξουμε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Ναι. Να ευχαριστήσουμε όσους μας ακούσανε. Να πούμε μόνο ότι υπάρχει αυτό το DVD, να το δείξουμε στην κάμερα. Είναι η Αγία Γραφή. Η Καινή Διαθήκη, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, με 650 έγχρωμες εικόνες και τοπία, και διαβάζω ο υποφαινόμενος, όπως το διαβάσαμε στην Πειραϊκή Εκκλησία. Μάλιστα. Το διαβάζουμε και έχει όλα αυτά, είναι σαν ντοκιμαντέρ το Ευαγγέλιο. Για όσους ενδιαφέρονται να το βρουν, θα δώσουμε τα τηλέφωνα εδώ, κύριε Χριστοδούλου. Είναι το βιβλιοπωλείο Σταυρός, αν θέλουν να σημειώσουν οι αγαπητοί φίλοι. Είναι το 210 Ζωοδόχο Πηγή 44 64 64 901, 7 με 9. Αυτό είναι το δικό σου τηλέφωνο. Αυτό είναι το δικό μου τηλέφωνο. Για κλείσει 64 64 901. Θα τους δώσω εγώ μετά τη διεύθυνση κάτω. Και το βιβλιοπωλείο δεν το έχουμε εδώ. Ζωοδόχο Πηγή 44 μόνο. Στην άλλη εκπομπή θα το πούμε. Το τηλέφωνο του. Διότι είναι πάρα πολύ ωραίο και για παιδιά έχει. Και στα αυτά που είπαμε, μπορεί ναι, να... στα κατηχητικά μπορεί, παντού μπορεί να φανεί. Ναι. Να το δείξουμε με τώρα που ο κόσμος τρόπο... παίρνει τα DVD, ναι, και αρχίζουν και παίρνει ο κόσμος DVD. Μάλιστα, ναι. Δεν τα παίζουν πια σε CD, δηλαδή και βλέπουν και ακούνε, ναι, το έργο. Γίνεται πιο εύληπτο. Το... Γίνεται πιο εύληπτο, ναι. Ωραία, τελειώσαμε για σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Να σε ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Χριστοδούλου που είχε την καλοσύνη και, εγώ ευχαριστώ και την αγάπη στην εκπομπή μας. Και η Θεία Παναγία να είναι βοήθειά μας. Αμήν, με αυτό να τελειώσουμε σήμερα. Χαίρετε. Είναι το μεγάλο μέσο για τη σωτηρία μας η Παναγία. Χαίρετε, Κύριο. Χαίρετε.